Και πολύ ιδέα τα παιδιά μου να μεταφτύσουν με αυτό το κομμάτι της ζωής μου. Θέλω να θυμούνται τον πατέρα τους με έναν τρόπο σαν πρωταθλητή στο άθλημα που υπηρέτησα και υπηρετώ ακόμα. Αυτό είναι το οποίο έχω δουλέψει, έχω ματώσει, έχω σκοτωθεί δηλαδή για να πετύχω κάποια πράγματα. Και θα ήθελα να με θυμούνται σαν ένα πολύ καλό αθλητή. Εγώ δεν ξέρω τι τρέφω, γιατί σου λέω δεν σε τρίχει από αυτόν τον θυμό. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που λες τώρα, Αντώνη. Όχι, ήταν, είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Αυτό το πράγμα τώρα που συμβαίνει φέτος, καταρχήν ήρθε από το πουθενά. Είμαι και γενικώς, μάλλον ο αέρας στην Κρήτη, δεν ξέρω το νερό που πίνουμε. Έχω και μια κουζουλάδα και δεν λέω εύκολα όχι. Μ' αρέσει αυτό η πρόκληση, δηλαδή να δοκιμάζω πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα φανταστώ πριν κάποια χρόνια. Αποδέχτηκα λοιπόν αυτή την πρόταση. Ελπίζω. Εδώ είστε ηθοποιοί, μπορεί να κρίνετε. Και να πούμε ότι έχουμε παίξει και μαζί τα παιδιά. Όχι και με το παιδί. Έχουμε σκάνδαλο, ρε φίλε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχω υπάρξει και στην αγκαλιά του. Με έχει σηκώσει έτσι. Μόνο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι. Την παρθενιά μου την πήρε μακαλιά. Είναι σκάνδαλο αυτό όντω. Πραγματικά, εσύ, σαν έκδοτο. Ναι, ναι, τι να πω. Τίποτα, προσπαθώ να είμαι αξιοπρεπή και προσπαθώ να μην απογοητεύω κόσμο που με εμπιστεύεται να κάνω κάτι. Κάτι καινούριο. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι κάτι είδαν σε μένα, κάτι πίστεψαν σε μένα. Αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλω να τους απογοητεύσω. Και γι' αυτό δουλεύω αρκετά. Και πολύ έντιμη και πολύ σεμνή στάση. Είναι ένας σοβαρός άνδρας. Είναι.